Τώρα λένε να τα βγάζουμε χαρτί, πήγαινε να δουλέψουν με πιο λίγα λεφτά για εργοστάσια, εκδομή, γι' αυτό καλύτερα είναι. Ο Αλφα αποκαλύπτει. Μετανάστες καταγγέλνουν ότι οι επιτίδιοι που υπόσχονται φθηνά εργατικά χέρια για οικοδομικές εργασίες τους εξαπατούν και μιλούν ανοιχτά για σύγχρονο σκλαβοπάζαρο. They are used as machine. You can't say no, you can't take break, you can't like this. Λέει εγώ είμαι δικηγόρο, δεν ξέρω εγώ τι είναι δικηγόρο αυτό. Μόνο κρατάει χαρτιά και λεφτά κρατάει, μάφια είναι αυτό. Ο 20χρονος μετανάστης από το Πακιστάν λέει στον Αλφα πως οι εκπρόσωποι της εταιρείας του υποσχέθηκαν πως θα του εξασφαλίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα για να παραμείνει στη χώρα μας και τον έστειλαν να δουλέψει σε οικοδομή με μεροκάματο μόλις 30 ευρώ. Ένα μέρα 30 ευρώ. Για να δουλέψεις στην οικοδομή. Ναι, οικοδομή. The lawyer told them, you know, you need work like this. You know what I mean. I don't have work one month. I can't take my food like this. Something like 35 euro front 10 hours. Οι καταγγελίες αυτές φαίνεται ότι συνδέονται άμεσα με όσα ερευνά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μετά και την καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων, οι οποίοι και αυτοί μιλούν για εκμετάλλευση των αλλοδαπών εργατών. Τι εννοούν αυτοί οι κύριοι όταν λένε για αυτήν την εργατικά χέρια? Δηλαδή εδώ πέρα δεν θα εφαρμοστεί η συλλογική σύμβαση εργασίας, την καταγγέλουμε. Και αυτά είναι τα επίμαχα ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν προς τους ενδιαφερόμενους, με τα οποία οι καταγγελόμενοι υπόσχονταν φθηνούς εργάτες. Στην εισαγγελία της Αθήνας άρχισε σήμερα η έρευνα για τη δικηγορική εταιρεία. Ο εισαγγελέας θα αναζητήσει εάν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενα δικήματα. Όλες οι καταγγελίες ελέγχονται και από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το Πειθαρχικό του Συμβούλιο. Και στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους να αποφεύγουν αυτού του είδους πρακτικές, διότι και οι ποινικές κυρώσεις είναι εδώ και επικρέμονται τις κεφαλής τους. Η δικηγορική εταιρεία κάνει λόγο για ένα λάθος το οποίο διορθώθηκε. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη της ατυχέστατης φράσης περί φθηνών εργατικών χεριών που υπήρξε σε ένα mail που εστάλησε μικρό αριθμό παραληπτών, το οποίο και έχει ήδη διορθωθεί.